Το ring πήρε φωτιά από τον πρώτο γύρο. Ο σιδερένιος πρωταθλητής του kickboxing Μιχάλης Ζαμπίδης μπήκε δυνατά και με αλλεπάλληλα άπερκατ στο στομάχι και κροσέ στο κεφάλι του Τούρκου Χαρούν Κίνα έδειξε ότι έχει το πάνω χέρι. Στον δεύτερο γύρο ο Τούρκος έπιασε με κεφαλοκλείδωμα τον Μιχάλη Ζαμπίδη και δέχτηκε παρατήρηση από τον διαιτητή. Τότε ήταν που ο Iron Mike άρχισε να τσακίζει το αριστερό πόδι του Χαρούν Κίνα με μια καταιγίδα από δυνατά χαμηλαλακτίσματα. Οπότε όταν έχει αθλητές οι οποίοι χτυπάνε γερά και αντέχουν τόσο πολύ τα χτυπήματα, είναι επικίνδυνοι. Είναι, όπως λέμε στο λεξιλόγιο μας, σκαστικοί. Στον τρίτο γύρο ο Μιχάλης τον κόλλησε στα σκοινιά και τον σφυροκόπησε μέχρι που ο Τούρκος παρουσίασε τα πρώτα σημάδια κόπωσης. Τέταρτος γύρος και ο Ζαμπίδης συνεχίζει να σακατεύει το αριστερό πόδι του Κίνα. Πλέον ο Τούρκος δυσκολεύεται εμφανώς να πατήσει το πόδι του και ο Μιχάλης τον γροθοκοπάει στο σαγόνι και τα πλευρά του. Τον έβαλε στη γωνία και τον ζάλισε με συνεχόμενες γροθιές στο πρόσωπο. Ο διαιτητής δίνει knockdown. Το παιχνίδι μας ήταν ασφιχτική πίεση και ένα χαλάζι από μπόμπες. Στον πέμπτο γύρο ο Έλληνας παγκόσμιος πρωταθλητής περνάει δύο λακτίσματα στο μυρό και στο κεφάλι. Ο Τούρκος παραπέει, προσπαθεί να σταθεί στα πόδια του. Ο Iron Mike καταφέρνει ένα ψηλό λακτίσμα στο κεφάλι του Κίνα και ο διαιτητής πέφτει να μετρήσει ως το 10 για δεύτερη φορά. Ο Ζαμπίδης αρπάζει την ευκαιρία να τον αποτελειώσει. Δύο συνεχόμενα δυνατά χαμηλά λακτίσματα και ο Χαρούν Κίνα καταραίει. Δυσκολεύεται ακόμη και να σταθεί στα γόνατα. Ο Μιχάλης Ζαμπίδης κερδίζει με νοκάουτ, κρατάει τη ζώνη Super Combat στην Ελλάδα και παραμένει ανίκητος και στους 10 αγώνες που έχει δώσει με Τούρκο αντίπαλο.